αστυνομικοί που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια του Πειραιά υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τους 7 άνδρες της ομάδας Δίας που συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή στο Πέραμα. Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν αυξημένα για να αποφευχθούν επεισόδια. Οι 7 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που συνελήφθησαν μετά το θάνατο του 20χρονου στο Πέραμα φτάνουν φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθούν. Συνάδελφοί τους που έχουν συγκεντρωθεί τους χειροκροτούν. Αυτό το οποίο εμείς υποστηρίζουμε είναι ότι προηγήθηκε εναντίον τους μια απόπειρα ανθρωποκτονίας και γι' αυτό είναι κατηγορούμενοι οι επιζήσαντες. Ο υπαστυνόμος επικεφαλής ομάδας βίας περιγράφει τα δραματικά λεπτά της καταδίωξης. Συνέχισε να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα και κάθε φορά που το πλησίαζαν με δυνατότητα να το εγκλωβίσουν, άλλαζε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας συνεχώς να τους εμβολήσει ή να τους αναγκάσει να χάσουν τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσαν. Σε αυτή τη φάση δεν πυροβόλησαν οι αστυνομικοί τα ελαστικά του οχήματος, διότι θα μπορούσε να είχε εκτραπεί το όχημα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι επιβαίνοντες διερχόμενοι οδηγοί, αφού το αυτοκίνητο θα κινούνταν ανεξέλεγκτα. Ευελπιστούμε ότι η δικαιοσύνη σε λίγο θα τους βγάλει τις χειροπέδες. Το πρωί εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο 14χρονος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο και διέφυγε μετά τους πυροβολισμούς. Είπε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκλεψαν το αμάξι ώστε να πάνε στα σπίτια τους στον Ασπρόπυργο. Φάγαμε καταδίωξη, ήρθε πίσω μας η ομάδα Δίας. Μετά από εκεί μπήκε το λεωφορείο μέσα στη μέση και δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτοί αφήσανε τα μηχανάκια κάτω και μας πυροβολήσανε. Και μετά εγώ έκανα με μανούβρα για να φύγω. Εσύ οδηγούσες? Ναι, εγώ οδηγούσα. Μόλις σταματήσαμε, βάλαμε τα χέρια ψηλά και αυτοί μας πυροβολήσαν. Πυροβολήσαν το φίλο μου. Δεν νομιμοποιήσω ως αστυνομικός να προβάλλεις ισχυρισμό άμυνας όταν ο ίδιος φέρεις αποκλειστική ευθύνη στην πρόκληση συνθήκων και δημιουργία τέτοιων συνθήκων επικινδυνότητας. Το μεσημέρι ο Νίκος Σαμπάνης σκηδεύτηκε στο κημητήριο σχιστού. Θέλω μία χάρη από σας στους Έλληνες πολίτες να μην κάνετε ζημιές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλους για τον Νίκο. Δεν θέλουμε να κάνουνε ζημιές, θέλω μία δικαιοσύνη να μπουν μέσα, μόνο αυτό θέλω. Κάποιοι από τους συγγενείς του θύματος απειλούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε αστυνομικός εκεί πέρα που είμαστε στο καταβλισμό και να μην γυρίζει ξανά πίσω. Θέλουμε δικαιοσύνη για το παιδί. Δικαιοσύνη θέλουμε. Να τα κάψουμε όλα το τμήμα. Σε ενδεχόμενη αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρήση όπλου από τους αστυνομικούς, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Εδώ πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ενταθεί στα πλαίσια μιας γενικότερης αντικλιματικής πολιτικής και φιλοσοφίας. Να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και να τις ακούσουμε. Να ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, ποιοι θέλουν ποτέ να μην γίνεται χρήση του όπλου, που θα θέλανε μια άοπλη αστυνομία. Μετά την κηδεία, 5 άτομα έκλεισαν το δρόμο σε όχημα της πυροσβεστικής στο σχιστό. Χτύπησαν έναν από τους πυροσβέστες, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα ξημερώματα νεαροί πραγματοποίησαν επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου. Εδώ είναι η περίφραξη της Πανεπιστημίου Πόλης. Άγνωστοι λοιπόν έφτασαν στο σημείο και πέταξαν κροτίδες, φωτοβολίδες αλλά και μολότοφ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε Αγρίνιο και Κέρκυρα. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των αστυνομικών που κατηγορούνται για το θάνατο του 20χρονου στο Πέραμα. Πάμε στα δικαστήρια του Πειραιά. Εκείνο ο Κώστας Τάτσης και θα μας ενημερώσει. Κώστα. Μαραθώνια η διαδικασία, Νίκο, των απολογιών των 7 κατηγορούμενων αστυνομικών, καθώς απολογούνται για περισσότερες από 10 ώρες από τις 9 η ώρα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στο γραφείο της ανακρίτριας είναι ο τελευταίος αστυνομικός, ενώ όλοι τους ενώπιον της δικαστικής λειτουργού περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό την καταδίωξη που ξεκίνησε από την περιοχή του Ρέμπντη μέχρι και το Πέραμα, ενώ υποστήριξαν όλοι ότι πυροβόλησαν όταν τέθηκαν οι ζωές τους σε κίνδυνο.
Νωρίτερα είχε απολογηθεί και ο 14χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλος σήμερα το πρωί εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Υποστήριξε και ενώπιον της ανακρίτριας ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο, ενώ είπε ότι χτύπησε τους αστυνομικούς αφού πρώτα είχε δεχθεί πάρα πολλούς πυροβολισμούς μαζί με τους δύο ακόμη επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια και οι 7 αλλά και ο 14χρονος θα πάνε στο γραφείο του εισαγγελέα και από εκεί ύστερα ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Κώστα Τάτση, σε ευχαριστούμε.